αγαπητοί μου πατέρες, συμπρεσβύτεροι και συλλειτουργοί και αγαπητά μας παιδιά, σε μία ιστορική περιοχή της Αθήνας, στο Βοτανικό, υπάρχει αυτός ο ιστορικός και παλέφατος ναός του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, στολίδι πραγματικά για την Ιερά μας Αρχιεπισκοπή, την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, και σήμερα τον πανηγυρίζουμε τον Άγιο Πολύκαρπο, τον Ιερομάρτυρα, τον Αποστολικό Πατέρα, τον Διδάσκαλο, και τον τιμούμε γιατί χάρη σε αυτούς τους πρώτους, τους μεγάλους, τους θεοφόρους και θεοφώτιστους ιεράρχας, η Αγία μας Εκκλησία έφτασε μέχρι τώρα. Ξέρετε, όλοι οι πρώτοι Αποστολικοί Πατέρες ήταν όλοι μάρτυρες, όλοι θυσιάστηκαν, όλοι όσα είπαν τα επλήρωσαν με το αίμα τους το τίμιο και αγιασμένο. Και ο Άγιος Πολύκαρπος Μύρνης και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, που είναι από την ίδια πηγή, και να μην επεκταχθώ για να πλατιάσω, ήταν παιδιά του Αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή, του Θεολόγου, του Ηγαπημένου και του επιστηθείου μαθητού του Κυρίου μας. Τέκνα αφιερωμένα, τέκνα θυσιαστικά, τέκνα αληθινά και απροσποίητα. Ο Άγιος Πολύκαρπος, τον οποίο αναφερόμεθα σήμερα, δεν λεγόταν Πολύκαρπος, λεγόταν αλλιώς. Μάλλον λεγόταν Παγκράτιος. Αλλά επειδή από μικρό παιδάκι ζούσε το Χριστό και τη θυσιαστική αγάπη και σκορπούσε συνέχεια ό,τι υπήρχε στο σπίτι του και τα αγαθά του, η θετή του μάνα, η Καλίστη, από Παγκράτιο τον ονόμασε Πολύκαρπο. Ξέρετε γιατί? Διότι με την προσευχή του αντικαθιστούσε όλα όσα έδινε. Έδινε τρόφιμα, έδινε ρούχα, ενδύματα, έδινε αγαθά. Και οι αποθήκες ξαναγέμιζαν. Ήταν τόσο ζωντανή η εποχή εκείνη, η εποχή της χάριτος. Η χάρις ήταν μέσα από αυτούς τους πρώτους Αποστολικούς Πατέρες σε απίθμενα βάθη και σε απροσμέτρητα ύψη. Ζούσαν απτά μέσα στη χάρη του Θεού. Ο Άγιος Πολύκαρπος είχε καταργήσει και τους γιατρούς πριν γίνει κληρικός, πριν γίνει πρεσβύτερος. Γιατί η προσευχή του ήταν τόσο θερμή στην πρωτοχριστιανική εκκλησία, που ό,τι πρόβλημα, ό,τι ανάγκη, ό,τι χρεια, ό,τι ασθένεια, ό,τι αδελφοί μου πόνος υπήρχε, τον αποκαθιστούσε. Και μετά τον Άγιο Βουκόλο, για να μην πλατιάζω, ο Άγιος Πολύκαρπος έγινε επίσκοπος στη Σμύρνη από τα χέρια του ηγαπημένου και επιστηθείου μαθητού του Χριστού μας, του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Και ανέβηκε το μόδιον και λάμπει πάση της εν τη οικία. Η λιχνία, με συγχωρείτε, αλεύει επί το μόδιον. Ανέβει το λιχνάρι ψηλά και άρχισε να λάμπει. Διότι με την αρχιεροσύνη του και το αξίωμά του το επισκοπικό, ο Άγιος Πολύκαρπος έγινε σαν το σπόρο που προηγουμένως μας διάβασε ο Ιεροδιάκονος στο Ευαγγέλιο, ο οποίος εάν πέσει στη γη αλλά δεν αποφάνει, αυτός μόνος μένει. Αλλά εάν αποφάνει, πολλήν καρπών φέρει. Και ο καρπός του Αγίου
Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου ήταν θεσπέσιος. Ήταν πραγματικά ανεκτίμητος. Βλέπετε, οι άνθρωποι από τη ζωή του, από την αγάπη του για τον Χριστό και από την απόδειξη δια των ποικίλων έργων της χάριτος που επιτελούσε, πίστευαν και βαπτίζονταν κατά χιλιάδες. Αυτή είναι η κοινότητα της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Και βλέπουμε να ξεσπάει μια μεγάλη φωτιά, η οποία κινδυνεύει να καταλύσει την πόλη, και ο Άγιος Πολύκαρπος ορθώνει τα χέρια του ψηλά στον ουρανό και δέεται και παρακαλεί και επικαλείται, και η φωτιά σβήνει. Σβήνει η φωτιά και σώζεται η πόλη. Πού είναι αυτοί οι πατέρες? Αλλά να σας θυμίσω αυτό που έγινε πρόπερση. Γιατί να μην σας το θυμίσω? Είχε κυκλωθεί η μονή του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος, στην Εύβοια, από θεόρατες φλόγες, και γόταν ο κόσμος ολόκληρος, και υπήρχαν άνθρωποι που βλέπαν τους τρεις Αγίους, πρώτα τον Όσιο Δαβίδ τον Γέροντα, μετά τον Άγιο Ιάκωβο τον Τζαλίκη και μετά τον Άγιο Γέροντα Κύριλο, να δέονται με τα χέρια ψηλά και η φωτιά να κάψει τα πάντα και να μην αγγίξει τίποτε, ούτε ένα φυλλαράκι από εκείνα που περίσευαν από τη μάντρα της Ιεράς Μονής. Και όταν οι πατέρες έφυγαν με εντολή του Επισκόπου και ξαναγύρισαν πάλι όταν κατέπαυσε το πυρ, ακόμη και τα λουλούδια και τα άνθη και τα φυλλαράκια, τα εντός μονής, ήταν ανέγγιχτα. Βλέπε Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης. Αυτή είναι, παιδιά μου, η πίστη μας. Και αυτή είναι, παιδιά μου, η χάρις, η οποία μέσα από τους αγιασμένους ανθρώπους εκπορεύεται, σκορπίζεται και ευλογεί και όλους εμάς. Ο Άγιος Πολύκαρπος στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων σε όλη του τη ζωή. Αγωνίστηκε εναντίον των αιρέσεων. Μα θα μου πείτε, οι αιρετικοί είναι εχθροί μας? Κανένας άνθρωπος δεν είναι εχθρός μας. Εχθρός μας είναι μόνο ο μισόκαλος. Στο πρόσωπο των ανθρώπων βλέπουμε την εικόνα του Θεού. Είτε είναι αλλογενής, είτε είναι αλλόθρησκοι, είτε είναι αλλόφιλοι. Αλλά η αίρεση είναι δαίμονας. Η αίρεση απειλεί να νοθεύσει και να αμβλύνει την αλήθεια της διδασκαλίας του Χριστού στον κόσμο. Και είναι δαιμονική. Και όλοι οι μεγάλοι πατέρες αγωνίστηκαν εναντίον της αιρέσεως, εναντίον της πλάνης, εναντίον της κακοδοξίας. Σε λίγες ημέρες, την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, αυτό θα διατρανώσουμε. Την πίστη μας, την οποία και εμείς σήμερα έχουμε χρέος να τη φυλάξουμε ακέραιη, απαραχάρακτη, απαρασάλευτη, για να την παραδώσουμε στις νεότερες γενιές. Και οι κληρικοί, αλλά και εσείς οι λαϊκοί, μακριά από τα νεοεποχήτικα, μακριά από εκείνα που μολύνουν την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως. Μία είναι η Αγία του Χριστού Εκκλησία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες με πολλές αλήθειες, οι οποίες αποτελούν ένα μοσαϊκό, το οποίο υποτίθεται ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Τι λέει το σύμβολο της πίστεως? Εις μίαν Αγίαν Αποστολικήν Καθολικήν του Χριστού Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Δεν λέει λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο παραπέρα, λίγο η θεωρία των κλάδων, λίγο τα μεταπατερικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει βρει ο ανθρώπινος νους. Ο Άγιος Πολύκαρπος
αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της ζωής του για την αγάπη του Χριστού, παρόλο το ότι είχε περάσει τα 100 του χρόνια, διότι πάνω από 50 χρόνια επίμανε το λαό του Θεού στη Σμύρνη, τη Σμύρνη την αλύτρωτη, τη Σμύρνη που περιμένει πάλι τους Ορθοδόξους να πάνε για να τη λαμπρύνουνε και να πάνε εκεί μέσα για να δοξάσουνε τον Τρισυπόστατο Θεό και του Χριστού την πίστη, την Αγία. Οδηγήθηκε, παιδιά μου, στο στάδιο. Στο στάδιο στην αρχή για να τον καταπιούν και να τον καταβροχθήσουν και να τον κατασπαράξουν τα θηρία, τα οποία απεμακρύνθησαν μόλις τον είδαν. Στο στάδιο για να τον καταπιεί η φωτιά, την οποία άναψαν γύρω-γύρω περιφερειακά του σώματός του και του ξύλου του σταυρού, όπου επεχείρησαν να τον σταυρώσουν, και που στο τέλος ο έπαρχος, λυπούμενος στα γυρατιά του, του είπε: «Πες δύο λέξεις μόνο και συνέχισε το έργο σου για να κλείσω την υπόθεση». Και ο Πολύκαρπος είπε: «Και έχει μείνει, αδελφοί μου, αυτό το ιερό κείμενο, ιερά υποθήκη. 86 χρόνια υπηρέτησα τον Χριστό, από τη βάπτισή του προφανώς, και ποτέ δεν με λύπησε, και πάντοτε όταν εδεόμην μου προσέφερε ό,τι του ζητούσα, και εγώ τώρα με μόνο μία λέξη θα τον πικράνω και θα τον αρνηθώ». Και μετά από αυτό, αφού είδαν ότι και ο σταυρός και τα καρφιά και οι φωτιές και τα θηρία τον σεβάστηκαν, τον εφώνευσαν για να χυθεί πλούσιο το αίμα του εις την γη και να αγιάσει την αγιοτόκο πόλη αυτή της Ιωνίας. Αυτός είναι ο Πολύκαρπος, ο Αποστολικός, ο Θεοφόρος. Ο Πολύκαρπος είναι εκείνος που μαζί με τον Άγιο Ιγνάτιο, τον Θεοφόρο της Αντιόχειας, την ίδια εποχή, από τον ίδιο κορμό, τον κορμό του επιστηθίου μαθητού του Χριστού μας, του πρώτου θεολόγου της Εκκλησίας μας, ανεφύησαν και δόξασαν. Και όλα αυτά τα μέρη, η Αντιόχεια, όλες εκείνες οι επαρχίες που είδατε πλήγησαν τώρα από τους φωνικούς σεισμούς, πριν κατοικήσουν εκεί, παιδιά μου, οι αλόφιλοι ήταν μέρη χριστιανικά, ήταν χριστιανικές ακμάζουσες εκκλησίες, ήταν άγια χώματα. Είδατε τι είπε ένα παιδάκι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα μπάζα και τα φοβερά καταστρεπτικά υλικά. Πώς άντεξες, παιδάκι μου? Ερχότανε, λέει, ένας καβαλάρης σε ένα άσπρο άλογο και μου δίνε να φάω και να πιω. Ποιος ήταν αυτός ο καβαλάρης? Ποιος ήταν αυτός που το επισήτιζε και το πότιζε το παιδάκι και βγήκε αραγές και ζωντανό? Μήπως ήταν Χριστιανόπουλο ή κρύπτο Χριστιανόπουλο? Μήπως ήξερε ότι εκείνα τα μέρη ήταν τα μέρη που βάφτηκαν από τα αίματα των μαρτύρων και μάλιστα των πρώτων αιώνων, που η Εκκλησία ήταν τόσο ζωντανή και τόσο αγιασμένη? Εορτάζουμε εδώ στο Βοτανικό, στην ιστορική περιοχή της Αθήνας μας, του κέντρου της πόλης μας, στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή, υπό την πεπνημένη φροντίδα δύο εκλεκτών πατέρων που υπηρετούν εδώ και που οργάνωσαν την πανήγυρη και χθες και σήμερα, κάτω από περίεργες συνθήκες, να το επισημάνω κι αυτό.
Όλα είναι ωραία, όλα είναι φωτεινά, αλλά οι βαθμοί για αυτή την εποχή που είναι η καρδιά του χειμώνα είναι πολύ ανεβασμένοι. Τι περίεργο συμβαίνει, παιδιά μου, στον πλανήτη. Τι περίεργο συμβαίνει στην οικολογία. Τι έχει πλήξει τη γη μας και από τι απειλείται. Αυτές τις ημέρες το βλέπουμε να οργανώνουν οι άνθρωποι με την δαιμόνια ή δαιμονική τους αδελφή μου απαντοχή, να οργανώνουν μια παγκόσμια σύραξη. Ποιος θα μας λυτρώσει, ποιος θα μας σώσει, ποιος θα μας επιστηρίξει, θα μας βοηθήσει, θα μας προστατεύσει από όλα αυτά τα δεινά και από τα άλλα τα οποία ζούμε και τα οποία πολλές φορές δεν λέγονται. Μόνον ο Χριστός, μόνον ο Θεάνθρωπος που έχησε το τίμιο αίμα του λύτρων αντίπολων και μόνο η Αγία μας Εκκλησία. Εκεί έχουμε να επενδύσουμε και πουθενά αλλού. Κλείνοντας, θυμίζω μια ωραία προσευχή που λέμε εμείς οι ιερείς μέσα στο Άγιο Βήμα κατά τη διάρκεια του Εσπερινού και που λίγοι από εσάς τη γνωρίζετε. Ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σον περιμένοντες έλεος και την συν απεκδεχόμενη σωτηρία. Εκεί φτάσαμε. Δεν περιμένουμε πια από τον πολιτισμό που έχει δυστυχώς φτάσει κάτω από το μηδέν. Δεν περιμένουμε από τη νέα εποχή που οργανώνουν οι σκοτεινές δυνάμεις. Δεν περιμένουμε από την παγκοσμιοποίηση που απειλεί. Δεν περιμένουμε από τους φωτισμένους εντός εισαγωγικών άνδρες της πολιτικής σκηνής του πλανήτη. Περιμένουμε από τον Χριστό. Περιμένουμε από την Παναγία. Περιμένουμε από τους Αποστόλους. Και στη συνέχεια περιμένουμε από τους πατέρες, τους Αποστολικούς, όπως ο Άγιος Ιερομάρτης Πολύκαρπος, του οποίου σήμερα πλούσια είναι η χάρη και η ευλογία σε όλους μας. Αμήν.